Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλους. Καλό υπόλοιπο 40 σε όλους. Αμήν. Μας. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, έλεγα το θέμα αυτό, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Ναι. Το λέγαμε και χθες ότι η δημοσιοποίηση από πλευράς Ρώσων του συγκεκριμένου αποσπάσματος από την άκρηση του ενός εκ των τζιχαντιστών, ο οποίος υποτυπέρασε από την Τουρκία, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Μηνυματάκι είναι, έτσι. Ναι, η εισαγωγή σου είναι επιτυχέστατη και to the point που λένε αναφορικά με το ζήτημά μας. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που οι Ρώσοι βγάλανε τη συγκεκριμένη είδηση, εμπασχετώσει το συγκεκριμένο βίντεο, και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ήδη μιλάνε ότι είναι πάνω από ένας αυτοί οι οποίοι έχουν και προέρχονται ή έχουν διασυνδέσεις με την Τουρκία, και επίσης δεν είναι τυχαίο ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε ένα έθνη, σε ένα μπαράζ συλλήψεων τζιχαντιστών ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετέχουν σε τέτοιου τύπου δίκτυα μέσα στην ίδια την Τουρκία. Το οποίο βέβαια, όπως έχουμε πει εδώ και χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη πολιτική της Τουρκίας από το 2010, από την Αραβική Άνοιξη, από το 2011 και μετά, να αποτελέσει πώς να πω τώρα, το κόμβο όλου του παγκόσμιου ισλαμιστικού, εξτρεμιστικού, σουνιτικού εξτρεμιστικού κινήματος, με σκοπό να ελέγξει, να χειραγωγήσει όλες αυτές τις ομάδες, τις ομαδούλες, τον ISIS και τα λοιπά, και να τους χρησιμοποιήσει ως όργανα εξωτερικής πολιτικής και αύξησης της γεωπολιτικής της ισχύος σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι αργά ή γρήγορα θα το βρίσκε μπροστά της. Το βρήκε μπροστά της μία φορά πολύ σημαντική με τους Κούρδους, όταν οι Αμερικανοί γυρίσανε προς τους Κούρδους για να τους χρησιμοποιήσουν ως βασικούς συμμάχους για τις πολεμικές τους επιχειρήσεις και στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία. Το βρίσκει μπροστά της αυτή τη στιγμή όχι από τους Αμερικανούς αλλά από τους Ρώσους, οι οποίοι, όπως είναι ξεκάθαρο πλέον, θα το χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για να πιέσουν την Τουρκία προς συγκεκριμένες καταστάσεις, άρα δημιουργώντας πρόβλημα στον κύριο Ερντογάν αναφορικά με τις σχέσεις του με τους Αμερικανούς. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι στις 23 του μηνός θα δει τον Ρώσο πρόεδρο, και αν δεν κάνω λάθος, πότε, 7-9 Μαΐου θα δει, δηλαδή μετά από δύο εβδομάδες σχεδόν, 15 μέρες, θα δει τον Αμερικανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να συμβεί αυτή τη στιγμή. Θα πυκνώσουν τα μηνύματα. Από τους Ρώσους. Όσο πλησιάζει η ημερομηνία συνάντηση με τον Biden, νομίζω θα αυξηθούν τα αποσπάσματα με ομολογίες που θα λένε ότι, ξέρετε, ήρθαμε από την Τουρκία. Μα αυτό δεν είναι, φίλε Λάμπρο μου, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε και να μας εκπλήσει, ούτε είναι και σε τελική ανάλυση δεν είναι και ψέματα, έτσι δεν είναι. Σωστό. Ποιος θα ξεχάσει την περίφημη μάχη στο Κομπάνι, όπου καθόντουσαν, πολεμάγανε οι Κούρδοι και οι Κούρδισσες με τον ISIS ήταν παρατεταγμένα τα τουρκικά στρατεύματα και βλέπαν από μακριά τι γινότανε, και από το πρωί μέχρι το βράδυ πηγαινοερχόντουσαν οι τζιχαντιστές και είχαν γίνει κέντρο διερχομένων όλη η νοτιοανατολική Τουρκία για ως κέντρο λογιστικής υποστήριξης, διοικητικής μερίμνης και αναψυχής, αλλά και περίθαλψης όλων αυτών των τζιχαντιστών. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξεχνάμε το Τζιχάντ Τουρς του κυρίου Ερντογάν, που τους μετέφερε από τον Ακόνο Καραμπάχ με τους Αζέρους, τους μετέφερε στη Συρία και φυσικά τους μεταφέρει στη Λιβύη. Άρα λοιπόν, προφανέστατα, είναι οι μεγάλες δυνάμεις θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το οποίο κάνει ο Ερντογάν κατά το δοκούν και σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, είναι ότι τον κρατάνε από το ένα χέρι ή από τον ένα γιακά οι Ρώσοι, και από τον άλλο γιακά τον κρατάνε οι Αμερικανοί. Δηλαδή, είτε θα γίνει με το. Γι' αυτό λέω και έχουμε πει στην εκπομπή σου ότι αυτού του τύπου η πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική ουδετερότητας, είναι ενεργητική, επιθετική πολιτική που προσπαθείς να πάρεις το περισσότερο δυνατόν από τον άλλον και από τις δύο πλευρές, έτσι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και όσο και να λένε κάποιοι ή αρκετοί που σου λένε ότι του βγαίνει του κυρίου Ερντογάν, επέτρεψα να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα του βγει στο τέλος. Mm-hmm. Και θα έχει πολύ μεγάλο ζήτημα η Τουρκία, διότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την παγκόσμια ισορροπία. Έχει να κάνει μόνο με την παγκόσμια ισορροπία όσον αφορά τη Ρωσία και την Αμερική,
Και επειδή κλιμακώνεται η κατάσταση όπως βλέπουμε σε κάθε μέτωπο, δηλαδή στη Ράφα θεωρώ πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Ισραηλοί να κάνουν πίσω. Στην Ουκρανία δεν υπάρχει περίπτωση είτε ο κύριος Πούτιν να καθυστερήσει κάποιο μια μεγάλη επίθεση αιαρινή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στα διάφορα μέτωπα, για να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί αντιλαμβανόμενο σε δυσκολία της κατάστασης στην Ουκρανία, της Ουκρανίας, ή να προλάβει κιόλας μεγάλες νέα βοήθεια ποιοτική και ποσοτική, η οποία θα μπορούσε να εμπεριέχει φυσικά και στρατεύματα με κάποιο τρόπο σε κάποιο πλαίσιο κάποιων ατοικών χωρών. Άρα λοιπόν εκεί, επειδή κλιμακώνεται η κατάσταση και από το βορρά προς εμάς σε σχέση με εμάς και τους Τούρκους και από το νότο, επαναλαμβάνω για εκατοστή φορά, δεν θα μπορέσει η Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με η Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση να καταφέρει να ουδετεροποιηθεί. Για ποιο λόγο? Διότι ο κύριος Ερντογάν προσομοιάζει ή εν πάση περιπτώσει θέλει την Τουρκία σαν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν τη θέλει σαν Τουρκία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή η Τουρκία κατάφερε να λειτουργήσει ως επιτίδιος ουδέτερο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ήταν φοβική. Γιατί η ηγεσία της εκείνη την εποχή μόλις είχε πεθάνει ο Ατατούρκ και ήταν και φρέσκος ο διαμελισμός. Και είχαν πολεμήσει τους Έλληνες στην Άγκυρα και γνωρίζανε τι σημαίνει αυτό και καταλαβαίναν ότι τη φτηνά τη γλιτώσανε 20 χρόνια πριν ήταν. Ναι. Λοιπόν, και δεν θέλανε να εμπλακούν με τίποτα. Ο κύριος Ερντογάν όμως δεν λειτουργεί με βάση πώς λειτουργούσε ο Ινωνού ή ο Σαράτσογλου, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 40. Ο κύριος Ερντογάν λειτουργεί όπως λειτουργούσε ο Αμπντούλ Χαμίντ το Β' ή, μάλλον για να το πω καλύτερα, η Τριανδρία των Νεότουρκων. Άρα λοιπόν, αυτή η ενδιάμεση κατάσταση την οποία θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει από εδώ και πέρα θα το κάνει με επιθετικό τρόπο. Θα το κάνει με έναν τρόπο, εκτιμώ, όπου οπωσδήποτε έναν από τους δύο θα τους φέρει απέναντί του όσο κλιμακώνεται η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι η Τουρκία του 40 του επιτηδίου ουδέτερου, είναι η Τουρκία των αρχών του 20ου αιώνα. Και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας για να καταλάβουμε και τι επιδιώκει και πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση είτε για τον κύριο Ερντογάν είτε για τον επόμενο αυτού, αν και νομίζω ότι οι διεθνείς σχέσεις, μάλλον, και η διεθνής κατάσταση θα είναι ρευστή τα επόμενα 2-3 χρόνια, άρα μέσα στη θητεία του κυρίου Ερντογάν. Έτσι, εάν και εφόσον βέβαια ο άνθρωπος μπορέσει να ξεπεράσει τα και συνεχίσει τη βιολογική του ύπαρξη. Έτσι, προφανώς, δεν έχει τα προβλήματά του. Ναι, ο Ερντογάν προσπαθεί εμφανώς να εμπεδώσει και να κάνει και τους άλλους να το αποδεχθούν ότι η Τουρκία θα είναι ένας αυτόνομος παίκτης και μάλιστα με προϋποθέσεις πόλου, να εξελιχθεί σε έναν πόλο, γι' αυτό και περιφερειακό πόλο, προσπαθεί να μεγεθύνει την εμβέλεια της Τουρκίας, εντάσσοντας στην επιρροή της διάφορους πληθυσμούς εκτός συνόρων, για να εμφανιστεί μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά είναι. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι τώρα, μια τέτοια Τουρκία που θα έχει κατοχυρώσει την αυτονομία της και θα λειτουργεί ως πόλος ισότιμος με τους άλλους, μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις πραγματικά μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή τους Αμερικανούς και τους Ρώσους στην περιοχή και τους Κινέζους? Αυτό είναι το ερώτημα. Με τους Κινέζους, επειδή υπάρχει απόσταση, οπότε δεν τίθεται θέμα σφαίρας επιρροής στην περίπτωση της Ευρασίας, πώς να πω τώρα, άμεση. Ναι, ναι, ναι. Αν και άμεση σύγκρουση μεταξύ Κινέζων και Τούρκων, αν και μου είχε κάνει εντύπωση, δεν θα το ξεχάσω, όταν διάβαζα, έκανα τη διακριτική μου διατριβή, ένας, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, γνωστός πάντως αυτογράφος αναλυτής Τούρκος, είχε γράψει τότε που υπήρχε το ζήτημα το ιδιαίτερο με τους Ουιγούρους και τον Ερντογάν που μίλαγε, έλεγε, άμα λέει έχουμε δαφική διαφορά, λέει, με χώρα η οποία είναι 10 ώρες απόσταση με το αεροπλάνο από την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, και αν το σκεφτεί κάποιος, είναι από την άλλη πλευρά της Ευρασίας. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, η Κίνα θα μπορούσε να τα βρει, θεωρώ, με την Τουρκία. Και να τη χρησιμοποιεί. Η Ρωσία όμως, έστω και ως πόλο. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στα μεγέθη. Δεν την ενοχλεί. Ως πόλο, βέβαια, να είναι υπό τον έλεγχο και ούτως αλλιώς. Έτσι, όταν λέμε πόλο, δεν εννοούμε. Δεν μπορεί να φτάσει στα μεγέθη. Δεν μπορεί να φτάσει στα μεγέθη. Δεν γίνεται. Ναι. Ούτε οικονομικά, ούτε το μέγεθος. Ναι, ναι, ναι. Ούτε το πραγματικό μέγεθος δεν μπορεί να την. Με τη Ρωσία όμως, τη Ρωσία ως πόλο μπορεί να την ενοχλήσει πραγματικά στο πεδίο. Ακριβώς σε αυτό πάω και αυτό προσπαθώ να πω, ότι με τη Ρωσία οι σφαίρες επιρροής
Δηλαδή αυτό που λέμε το εγγύς εξωτερικό της Ρωσίας. Ο ευρασιατισμός ως θεωρία της Ρωσίας. Μα σε σχέση με την Τουρκία είναι για τις σφαίρες επιρροής προς τον νότο της Ρωσίας άκρος αντιθετικός και σε σχέση με τη θεωρία του ευρασιατισμού τους Τούρκους τους θέλουν ως κράτος δορυφόρος. Δεν τους θέλουν ως κράτος ομότιμο ή εν πάση περιπτώσει να κάτσουν στο τραπέζι και να μιλάνε επί ίσης όρης. Άρα λοιπόν και εδώ φαίνεται και αποδεικνύεται αυτό το κειμενά, αυτό που πέταξαν το βιντεάκι, αυτό που λέμε ότι παιδιά μην είμαστε σίγουροι τι θα κάνει η Τουρκία ότι θα μείνει με τη Ρωσία και σίγουρα μην είμαστε σίγουροι ότι οι Ρώσοι τους αντιλαμβάνονται αυτούς ως συμμάχους. Είναι μια τακτική συμμαχία που έχουν αυτή τη στιγμή, η οποία προφανώς έχει να κάνει με τη Δύση, έτσι, και τα ζητήματα. Και χρήσιμο είναι και βραχίωνας διατάραξης του ΝΑΤΟ. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η χρησιμότητα της Τουρκίας για την Ρωσία. Ακριβώς. Ενώ οι Αμερικανοί είναι λίγο πολύ σαν το. Είναι μέσα στο πλαίσιο της Κίνας. Δηλαδή, έχουν απόσταση από τους Τούρκους. Τα συμφέροντά τους από την Τουρκία πλήττονται. Βέβαια, αναλόγως με το τι θα κάνει στη Μέση Ανατολή, πώς θα χρησιμοποιήσει το Ισλάμ και φυσικά κατά πόσο θα την άξει στην περιοχή με την πολιτική της, την επιθετική, ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφαλείας και της Δύσης και του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχουν, είναι πιο απομακρυσμένοι σε σχέση με τους Ρώσους. Άρα, αυτοί οι οποίοι έχουν άμεσα αντιθετικά συμφέροντα είναι η Ρωσία. Οι Κινέζοι με την Τουρκία έχουν κάποιο χώρο. Την πολυτέλεια της απόστασης και του χειρισμού. Ακριβώς, ναι. Γεωοικονομικό. Και οι Αμερικανοί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σχηματικά, είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των Ρώσων και των Κινέζων. Οι οποίοι Αμερικανοί το έχουν διαγνώσει εδώ και καιρό, ήδη από εποχής Ομπάμα, ενώ το βαθύ Αμερικανικό κράτος έχει διαγνώσει τον αυξανόμενο εκβιασμό της Τουρκίας και έχει φροντίσει από τότε, και αυτό φαίνεται ότι υπηρετείται από όλες τις αμερικανικές κυβερνήσεις, να μειώνουν τους βαθμούς εξάρτησης από την Τουρκία και τους μοχλούς του εκβιασμού. Γι' αυτό η Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό βλέπουμε ότι μεταφέρουν σιγά σιγά. Γι' αυτό η μείωση των πυρηνικών βομβών από την Ιντερλίκ. Γι' αυτό τα κείμενα που τα συζητήσαμε του στρατηγικού διαλόγου, η διαφορά, η ποιοτική διαφορά μεταξύ του στρατηγικού διαλόγου Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας με Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Και θέλω, Λάμπρο μου, να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά η έννοια του επιτίδιου ουδέτερου που συνηθίζουμε να λέμε για την Τουρκία έχει άλλο περιεχόμενο. Το χρησιμοποιήσουμε στο 40, τη δεκαετία του 40 και άλλο περιεχόμενο αν τη χρησιμοποιήσουμε τα αρχικά στάδια πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ερντογάν έχει ως πρότυπο όχι το 40 γιατί δεν θεωρεί την Τουρκία και φυσικά δεν είναι, έτσι. Στο επίπεδο που ήταν εκείνη την εποχή. Θεωρεί την Τουρκία και την έχει ενισχύσει σε κάθε περίπτωση τα 20 και πλέον χρόνια της εξουσίας του σε ένα επίπεδο που προτιμά να τη βλέπει και υπογραμμίζει τα θετικά της που τίνουν προς την άποψη ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο νεοθωμανικής σφαίρας επιρροής. Γι' αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο και για την ίδια την Τουρκία και αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ειδικά αυτές οι συναντήσεις με Πούτιν και τον κύριο Μπάιντεν αναφορικά με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουμε ηφιγένειες στα χέρια κανενός για να τραβήξει η Τουρκία προς το μέρος. Ναι, γιατί μπορεί για κάποιους ορισμένα ανταλλάγματα που αφορούν σε εμάς να είναι τακτικά, για εμάς μπορεί να είναι και υπαρξιακά. Λοιπόν, για εμάς είναι υπαρξιακά. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως είναι πολύ σωστή, πολύ κέρια η επισήμανσή σου ότι η Τουρκία δεν λειτουργεί ως επιτίδιος ουδέτερος με την έννοια του Δευτέρου Παγκοσμίου. Είναι ο επιτίδιος ενεργός πιατσικολόγος, περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς. Όταν όμως φτάσει. Όταν φτάσει στον πυρήνα των αποφάσεων και των συμφερόντων και αναγκαστεί ενδεχομένως τότε να πάρει αποφάσεις και να διαλέξει στρατόπεδο, ίσως εκεί δούμε τα όρια της πολιτικής της. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι αναμονή. Ευχαριστούμε και εκεί πολύ. Θα δούμε και τα όρια της πολιτικής και των Ρώσων και των Αμερικανών απέναντί μας, έτσι, και προς την Τουρκία. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, αυτό που αναφέρεις ότι οι Αμερικανοί έχουν ένα πρόβλημα χωροταξικό. Δεν έχουν λύσει το θέμα του οικοπαίδου. Και εκεί τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα με την κουρδική εξέλιξη. Όσο οι Κούρδοι οριμάζουν γεωπολιτικά και έχουν, άρα μπορούν να αποκτήσουν και μια γεωγραφική προοπτική, θα μειώνει η αξία της Τουρκίας. Όσο αυτό δεν γίνεται, για τους Αμερικανούς το χωροταξικό δεν θα λύνεται. Κάποια στιγμή. Θα έχουμε
Ναι, θα έχουμε, Λάμπρο μου, καινούργια επεισόδια σε σχέση με, το, με τη Μέση Ανατολή, σε σχέση με την έννοια της τρομοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνονται. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε καινούργιες εξελίξεις. Νέες, μάλλον. Και καινούργια βιντεάκια με ομολογίες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Για καλή συνέχεια. Γιώργος Φίλης, ευχαριστούμε πολύ.